Κορίτσια μου, γεια σας και καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τα πρόσφατα αποκτήματά μου. Κάποια μου τα έχουν στείλει διάφορες εταιρείες και κάποια τα έχω αγοράσει με δικά μου χρήματα. Και επίσης θα σας δείξω και κάποια από τα καινούργια ανοιξιάτικα κομμάτια της κολεξιόν μου. Είναι όλα αυτά εδώ που έχω να σας δείξω και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε, γιατί είναι αρκετά. Και θέλω να σας δείξω τι κυκλοφορεί αυτή την περίοδο στην αγορά. Λοιπόν, δεν ξέρω με τι να ξεκινήσουμε, από ρουχισμό, από τσάντες κλπ. Λέω να ξεκινήσουμε από εδώ, από την άκρη. Έχω διάφορα έτσι ρουχαλάκια, αξεσουάρ, αλλά και καλλιντικά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκινήσω με ένα φορεματάκι από τη δική μου κολεξιόν, μιας που ήταν έτσι πάνω-πάνω. Έχω αλλάξει, όπως βλέπετε, λίγο το δωμάτιό μου. Κάποια στιγμή σκέφτομαι να σας κάνω ένα room tour. Γράψτε μου από κάτω αν θέλετε να σας κάνω ένα room tour. Λοιπόν, και ξεκινάμε με αυτό εδώ το μαύρο το φορεματάκι, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην κάμερα. Το έχω ονομάσει Safari Dress, γιατί αυτές εδώ οι λεπτομέρειες στις τσέπες μου θυμίζουν έτσι το Safari. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μαύρο φορεματάκι. Εδώ τα μανίκια έχουν και αυτό το κουμπάκι που μπορείτε να τα σηκώνετε. Και επίσης έχει και ζωνίτσα δική του. Είναι ελαστικό εδώ στη μέση. Γενικότερα θα σας έχω και φωτογραφίες για να δείτε πώς είναι στην εφαρμογή. Αυτό το έχω βγάλει εδώ και ούτε μία εβδομάδα, δηλαδή είναι από τα εντελώς καινούρια σχεδιάκια. Επόμενο θα σας δείξω πάλι από τη δική μου κολεξιόν και είναι αυτό εδώ το ριγέ το κιμονό. Μισό λεπτό να το ανοίξω να σας το δείξω. Λοιπόν, είναι σε απλή γραμμή, είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι όχι πάρα πολύ μακρύ, αλλά ούτε και πολύ κοντό και έχει κάτω αυτήν εδώ τη λεπτομέρεια, να σας δείξω στις άκρες. Εννοείται θα σας έχω και φωτογραφίες για να καταλάβετε καλύτερα την εφαρμογή όλων των ρούχων και όπως και το προηγούμενο φόρεμα έχει και αυτό τη ζωνίτσα του. Για να μπορείτε, αν θέλετε, να το φοράτε αυτό το κιμονό έτσι ρηχτό και απλά η ζώνη να κρέμεται ή να το δέσετε στη μέση και να αναδείξετε τη σιλουέτα σας. Θα προχωρήσουμε με ένα φορματάκι που μου έστειλε η εταιρεία Love Me More New York City. Να σας πω πως αυτή η εταιρεία επικοινώνησε μαζί μου μέσω του Instagram και με ρώτησε αν θέλω να συνεργαστούμε, να μου στείλει αυτή τη δημιουργία και εγώ να κάνω post. Λοιπόν, το φορεματάκι είναι αυτό εδώ, είναι σε steel blazer, όπως βλέπετε, και κάνει εδώ πιέτες και έχει και διαφάνεια στα μανίκια. Μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό έχει έτσι μία μικρή ζωνίτσα στη μέση. Προχωράμε με μία μπλουζίτσα από την εταιρεία Zara, να σας πω πως νομίζω και αυτή την περίοδο, εγώ πριν από καμιά εβδομάδα τα παρήγγειλα αυτά. Είναι και κάποια άλλα κομμάτια που θα σας δείξω στη συνέχεια. Βρήκα στο Zara εκπτώσεις, οπότε είπα να πάρω μερικά πραγματάκια. Πήρα αυτό εδώ το απλό μπλουζάκι, βέβαια έκανα λάθος το μέγεθος, το ήθελα πιο μεγάλο, πιο φαρδί. Το πήρα σε large και από 15,95 που αναγράφει το πήρα στα 3 ευρώ. Βέβαια εντάξει, τώρα για τόσο μικρό ποσό δεν θα μπω στη διαδικασία να το αλλάξω ή να το γυρίσω. Δεν πειράζει, ας έχω έτσι και ένα λίγο πιο φαρδί μπλουζάκι. Μου άρεσε πάρα πολύ, είναι crop top βέβαια, αλλά πιστεύω θα ταιριάζει τέλεια με τα ψηλόμεσα τζινάκια που θα σας δείξω στη συνέχεια. Συνεχίζουμε, να σας πω την αλήθεια, δεν τα παίρνω έτσι με τη σειρά. Ό,τι είναι από δεξιά προς τα αριστερά θα σας δείχνω. Με τη σειρά εννοώ με τις εταιρείες. Λοιπόν, και έχω να σας δείξω αυτό το super εφαρμοστό sexy φορεματάκι από την εταιρεία Cilia D. Ξέρετε ότι συνεργάζομαι με την εταιρεία Cilia D. Είναι αυτό εδώ. Είναι πολύ κολλητό, η αλήθεια είναι, έτσι πολύ εφαρμοστό. Δεν ξέρω
100% αν θα το βολευτώ, γιατί δεν είμαι τόσο του εφαρμοστού. Παρ' όλα αυτά, για ένα βραδάκι έτσι για ποτό με μια ζωνίτσα στη μέση, πιστεύω θα είναι super. Είναι αυτό εδώ και δεν ξέρω αν φαίνεται, κάνει ρίγες το φόρμα αυτό. Είναι και μακριμάνικο, οπότε τώρα ακόμα που δεν έχει ζεστάνει εντελώς ο καιρός, νομίζω πως είναι ιδανικό. Και προχωρώντας, έχω τρεις ακόμα δημιουργίες από τη δική μου κολλεξιόν. Το ένα, το μπλουζάκι, είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι πασπαρτού, πραγματικά. Είναι από τα μπλουζάκια αυτά τα lingerie, τα οποία πραγματικά ταιριάζουν με όλα. Εγώ συνήθως το συνδυάζω με ένα ψηλό μέσο τζινάκι ή με μία ψηλό μέση φουστίτσα, αν και είναι λίγο μακρύ, εμένα δεν με ενοχλεί, το περνάω από μέσα και κοιτάζω να το συνδυάζω με ωραία αξεσουάρ, όταν θέλω δηλαδή να τονίσω τα σκουλαρίκια ή κάποιο κολιέ, θα βάλω έτσι αυτό το απλό μπλουζάκι και σε περίπτωση που δεν θέλω να το βάλω μέσα από το παντελόνι ή από τη φούστα, το αφήνω απ' έξω και έχει δύο έτσι στρώσεις υφάσματος, οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ απλό, αλλά τη δουλειά του την κάνει. Συνεχίζοντας από τη δική μου κολεξιόν, θέλω να σας δείξω και αυτά τα καινούργια γυαλιά ηλίου που έβγαλα, τα οποία είναι έτσι σε ασημένια απόχρωση, έχει γκλίτερ γύρω γύρω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Νομίζω και τώρα για το καλοκαίρι θα είναι super, περιμένω να ανοίξει και ο καιρός να τα φωτογραφίσω με τα μαγιό μου και με τα ανοιξιάτικά μου. Μετά έχω να σας δείξω μία ακόμη μπλουζίτσα από τη δική μου εταιρεία, από τη Flushing Days Collection, είναι έτσι με off-shoulder κόψιμο, το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ φιλικό και αναδεικνύει και τη σιλουέτα. Το ύφασμα είναι πάρα πολύ απαλό και πραγματικά όσες από εσάς την έχετε αποκτήσει, μου το γράφετε αυτό για το ύφασμα και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί θέλω να δίνω βάση και στα υφάσματα. Και εδώ στην άκρη έχει αυτήν εδώ τη λεπτομέρεια που ανοίγει λίγο. Πάλι αυτό το μπλουζάκι μπορείτε να το συνδυάσετε με ψηλό μέσα τζινάκια, με φουστίτσες, νομίζω είναι αρκετά basic και ταιριάζει με όλα. Θα συνεχίσω, όπως βλέπετε αδειάζει σιγά σιγά αυτή η πλευρά και προχωράμε προς τα εκεί. Θα συνεχίσω με ένα άλλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου που αγόρασα από την εταιρεία ASOS και είναι αυτά εδώ, έτσι πάλι σε cut-eye φιλοσοφία. Απλά αυτά έχουν rose gold καθρέφτη, μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα βρήκα πάρα πολύ οικονομικά. Να ξέρετε ότι ό,τι από αυτά σας δείχνω και μπορώ να βρω, θα σας έχω από κάτω στο description box όλα τα links για να τα βρείτε. Σκέφτομαι τα προϊόντα μακιγιάς και περιποίησης να τα αφήσω για το τέλος, οπότε της L'Oreal θα τα αφήσω. Επίσης, έχει μείνει εδώ μία ετικετούλα από την εταιρεία Zara. Λοιπόν, πήρα στα 79,95 αυτό εδώ το φόρεμα blazer που φορώ αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετά κοντούλικο. Πήρα την κάμερα για να σας το δείξω καλύτερα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, το οποίο βέβαια είναι αρκετά κοντούλικο, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι πάρα πολύ elegant. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια ήταν αρκετά τσιμπημένη η τιμή του, στα 80 ευρώ. Βέβαια έχει πολλή δουλειά, έτσι. Είναι κανονικό blazer και ειδικά εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο που έχει αυτή τη λεπτομέρεια με τη ζώνη. Οπότε ναι, έχω να σας δείξω και αυτό το blazer που φοράω, που είναι καινούριο. Και θα προχωρήσω εδώ πέρα ακόμα στον ρουχισμό. Έχω να σας δείξω αυτά εδώ τα γυαλιά, τα οποία είναι και αυτά από την εταιρεία Zara, τα οποία είναι έτσι basic γυαλιά, ταιριάζουν με όλα, μαύρα. Είχα παλαιότερα αντίστοιχα γυαλιά από την εταιρεία Prada, αλλά τα έδωσε τη μητέρα μου. Και αυτή είναι και η θικούλα. Αυτά τα πήρα στα 16-17 ευρώ. Δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω. Λοιπόν, και ναι, έχω κρατήσει και αυτό εδώ το απόκομα, γιατί αυτό το τζινάκι είναι και αυτό από την εταιρεία Zara. Λοιπόν, να σας πω ότι
τα τζιν και τα τρία τζιν που θα σας δείξω, τα έχω ήδη φορέσει, αλλά okay. Λοιπόν, αυτό το τζινάκι το αγόρασα στα 40 ευρώ από την εταιρεία Zara, αλλά η εφαρμογή του είναι πάρα πάρα πολύ ωραία και μου άρεσε πάρα πολύ το τελείωμα εδώ πέρα, το κόψιμο, και ότι είναι σχετικά κοντό, δηλαδή εμένα όλα τα τζιν μου ήταν μακριά και θα ξαναγκαζόμουν εγώ να τα κόψω. Ενώ αυτό μου άρεσε πάρα πολύ που σταματάει ακριβώς στον αστραγαλό μου και έχει και τα σκισίματα αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ στα γόνατα. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να βρω και πιο οικονομικό τζινάκι από την εταιρεία Zara, αλλά μου άρεσε πάρα πάρα πολύ το συγκεκριμένο στην εφαρμογή. Συνεχίζουμε με δύο ακόμη τζινάκια από την εταιρεία No Thinking. Λοιπόν, και έχω να σας δείξω αυτό εδώ το σχεδιάκι, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Love and Marriage, το οποίο έχει αυτήν εδώ τη λεπτομέρεια, χρειαστό τελείωμα που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι πολύ στιλάτο σαν σχέδιο. Και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το washout χρώμα στο τζιν. Και επίσης, πάλι από την εταιρεία No Thinking, έχουμε αυτό εδώ το μαύρο το τζινάκι, το οποίο έχει και αυτό έτσι κοψίματα στα γόνατα και το τελείωμα είναι πάλι έτσι με ξεύτια και κόψιμο που και αυτό μου φτάνει και πέρα στον αστράγαλο και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Γενικότερα δεν ξέρω, νομίζω πιο παλιά ήταν η μόδα που ήταν πιο μακριά τα τζιν, τώρα νομίζω όσο πάνε και κοντένουν. Λοιπόν, και από είδη ρουχισμού, βασικά αξεσουάρ, τελείωσαν τα είδη ρουχισμού, έχω να σας δείξω αυτά εδώ τα παπουτσάκια από την εταιρεία Silly Andy και αυτά, όπου έχω να σας πω ότι δεν είμαι 100% σίγουρη, δεν ξέρω αν εγώ προσωπικά μπορώ να τα υποστηρίξω. Λοιπόν, τα παπούτσια, βασικά οι γόβες, είναι αυτές εδώ. Είναι αυτή η καινούργια μόδα με τις διαφάνειες. Η αλήθεια είναι ότι θα το προσπαθήσω, δηλαδή θα το δοκιμάσω έτσι να το φορέσω, να το συνδυάσω με διάφορες επιλογές. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο θα φαίνονται ωραία έτσι τα δάχτυλα στο τέλος. Τώρα θα το δούμε, να σας πω την αλήθεια. Πριν από 2 περίπου μέρες μου τα έστειλε αυτά, οπότε δεν έχω προλάβει και να τα φωτογραφίσω. Και συνεχίζουμε με την εταιρεία Silly Andy, όπου μου έστειλε αυτή την τσαντούλα, η οποία έχει και τρούξ, πεθαίνω, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Επίσης, έχει και το λουράκι, οπότε μπορώ να τη φοράω χιαστή. Εντάξει, ξέρετε πόσο ευκολοφόρετες είναι αυτές οι τσαντούλες. Μέσα είναι κάπως έτσι. Και εντάξει, πιστεύω θα την λιώσω πραγματικά, είναι και μαύρη, κλασική τσάντα. Μου αρέσει πάρα πολύ και η λεπτομέρεια με την αλυσίδα και πιστεύω ότι είναι ευκολοφόρητη για όλο το χρόνο, χειμώνα καλοκαίρι. Και θα συνεχίσω με τσάντα και έχω να σας δείξω αυτήν εκεί την ακριανή. Λοιπόν, και τη συγκεκριμένη τσάντα θα μου πείτε, καλά είσαι τρελή, ακόμα δεν έχει έρθει το καλοκαίρι, έχεις πάρει καλοκαιρινή έτσι ψάθινη τσάντα. Αλλά έχω να σας πω ότι τη συγκεκριμένη τσάντα την είχα δει πέρσι στα Zara, ήθελα διακάως να την πάρω, η τιμή της ήταν στα 29,95 και τώρα σε εκπτώσεις την είχε στα 10 ευρώ, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να μην τη χτυπήσω. Εντάξει, είναι αρκετά μεγάλη, βασικά χωράει όλα όσα θέλω εγώ για την παραλία, οπότε είπα να υποφεληθώ την έκπτωση και να την πάρω από τώρα. Γράψτε μου πώς σας φαίνεται και αν έχετε κι εσείς τέτοια τσάντα, αν την έχετε πάρει από πέρσι, γιατί είχε γίνει χαμός με τις ψάθινες και τις χειροποίητες τσάντες. Τώρα, θέλω να μιλήσουμε λίγο για κοσμήματα και για αξεσουάρ. Έχω να σας δείξω από την εταιρεία Precious και θέλω να σας δείξω ένα απίθανο βροχιολάκι που μου έστειλε, είναι αυτό εδώ. Και γενικά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ και η συσκευασία αυτής της κοπέλας. Έχω να σας πω ότι το προηγούμενο μήνα που πήγα στη Θεσσαλονίκη βρέθηκα κιόλας μαζί της, οπότε τη γνώρισα και από κοντά. Είναι μια γλυκύτατη κοπέλα πραγματικά και έχει απίθανες δημιουργίες. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο βρεχιολάκι είναι αρκετά vintage και μου αρέσει πολύ. Επίσης, ας μην ξεχνιόμαστε και θέλω να σας δείξω τα καινούργια κοσμήματα από τη δική μου κολεξιόν.
Λοιπόν, και πρώτα απ' όλα έχω να σας δείξω αυτά τα υπέροχα σκουλαρίκια που έχω τρελαθεί. Τα έχω βγάλει και σε αυτό το χρυσό αλλά και στο ασημί χρώμα. Μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Βασικά τρελαίνομαι για κρίκους. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Τον τελευταίο χρόνο φοράω συνέχεια κρίκους. Ακόμα και στην καθημερινότητά μου μπορεί να βάλω πολύ μεγάλους κρίκους. Μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ και ιδιαίτερα αυτοί που έχουν έτσι αυτή την τσαχπινιά με την καρδιά. Επίσης θέλω να σας δείξω τα καινούρια μου δαχτυλίδια που είναι αυτά εδώ. Μου θυμίζουν έτσι τη Sailor Moon. Να σας πω ότι είναι δύο ξεχωριστά. Το ένα είναι ο κόμπος και το άλλο είναι αυτό εδώ με το φεγγαράκι. Αλλά εμένα μου αρέσει να τα συνδυάζω έτσι μαζί. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο στυλ. Και αυτά τα έχω βγάλει σε ασημένια απόχρωση. Θέλω να μου πείτε αν σας αρέσουν και αν θέλετε να τα βγάλω και σε άλλο χρώμα. Αλλά νομίζω ότι το ασημένιο τους ταιριάζει πάρα πάρα πολύ. Και τελευταίο σας σχεδιάκι, θέλω να σας δείξω πάλι δύο καρδούλες, οι οποίες είναι πάρα πάρα πολύ μικρές. Και τις έχω βγάλει σε τρεις διαφορετικές αποχρώσεις. Στο χρυσό, στο ασημί και στο rose gold. Είναι έτσι πάρα πολύ μικρά σκουλαρικάκια, αλλά είναι πολύ διακριτικά και πιστεύω ότι αν δεν είστε έτσι του πολύ φανταχτερού θα σας αρέσουν. Γενικά κάτι έχω πάθει με τις καρδιές. Μου αρέσουν πάρα πολύ έτσι σαν σχέδιο στο αυτί. Οπότε ναι, έβγαλε έτσι τους κρίκους που είναι οι μεγάλες καρδιές και κάτι πιο minimal, πιο απλό. Και ας μιλήσουμε λίγο έτσι για προϊόντα ομορφιάς. Θέλω να σας δείξω από την εταιρεία L'Oréal τι μου έστειλαν. Αρχικά μου έστειλαν ένα παγουράκι που γράφει Ράνια και έχει αυτό εδώ το quote. Ουσιαστικά μου έστειλαν την σειρά Infallible μαζί με αυτό εδώ το παγουράκι. Θα βγάλω εδώ τα προϊόντα για να σας τα δείξω ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα έχουμε το concealer της σειράς, το οποίο μου αρέσει και πάρα πολύ η συσκευασία του, μπορώ να πω. Τα Magic Essence Drops, που πρέπει όντως να κάνουν μαγικά. Και την καινούρια του σπουδρίτσα, η οποία είναι έτσι σε loose μορφή. Και όπως πάντα, επειδή η L'Oréal μας σκέφτεται, μας έγραψε και ένα σημείωμα: μη σταματάς να ζητάς περισσότερα, γιατί τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει. 24 ώρες το 24ωρο, τέλειο μακιγιάζ ακόμα και για τους πιο γρήγορους ρυθμούς ζωής. Για να δούμε, δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα. Μετά θα προχωρήσω σε αυτό εδώ το μεγάλο κουτί, αλλά δεν θα σας κάνω πολύ μεγάλη ανάλυση, γιατί έχω ανεβάσει ένα βίντεο εξ ολοκλήρου για τη συγκεκριμένη σειρά από την εταιρεία Kérastase. Απλά θα σας δείξω τα προϊόντα. Είναι η σειρά Absolute Blonde, μάλλον Blonde Absolute, η οποία είναι για ξανθά μαλλιά, οπότε συγχωρέστε με όσες από εσάς είστε μελαχρινές. Να σας πω ότι μου έστειλαν όλη τη σειρά όπως βλέπετε. Θα σας έχω όμως link από κάτω για να πάτε να δείτε το εξειδικευμένο βίντεο που έχω κάνει και δοκιμάζω όλα τους τα προϊόντα. Να σας πω ότι έχουν απίθανη μυρωδιά και πραγματικά απίθανο αποτέλεσμα στα μαλλιά. Βλέπετε το δικό μου το ξανθό. Όπως σας είπα, είναι μια εξειδικευμένη σειρά για ξανθά μαλλιά. Οπότε απολαύστε το βίντεο, θα σας το έχω από κάτω. Τέλος, θα κλείσω με την εταιρεία Messenian Spa που ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ. Και θα σας δείξω τα προϊόντα που μου έστειλε, είναι και αρκετά. Ήρθα από αυτή την πλευρά τώρα γιατί νομίζω ότι θα με βολέψει πιο πολύ για να σας τα δείχνω. Πρώτα απ' όλα έχουμε το μισελέρ σε υγρή μορφή για ντε μακιγιάζ. Αυτό το απίθανο προϊόν για τα μαλλιά που ουσιαστικά είναι conditioner, εγώ το χρησιμοποιώ με το που βγω από το μπάνιο, με το που λουστώ. Για όσους από εσάς θέλετε να έχετε απίστευτο δέρμα
πιο πολύ το καλοκαίρι, αλλά και από τώρα, από την άνοιξη, και να βγάζετε απίθανες φωτογραφίες στα social media, αγοράστε αυτό το προϊόν και θα με θυμηθείτε. Είναι ουσιαστικά ένα shimmering bronzer, το οποίο το βάζεις στο σώμα και εκτός του ότι έχει απίθανη μυρωδιά, κάνει έτσι αυτό το μπρονζέ της Beyoncé. Πάρα πάρα πολύ ωραίο προϊόν και πολύ οικονομικό. Μετά δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το πακέτο η συγκεκριμένη μασκούλα από την εταιρεία Messenian Spa. Είναι η αγαπημένη μου μάσκα από την εταιρεία τους. Δύο body mist, γιατί όπως ξέρετε δεν πάω πουθενά χωρίς τα body mist. Είναι πολύ εύκολο να τα έχετε στην τσάντα σας. Έχουν και το απλικατέρ αυτό που κάνεις φις και τελειώνει υπόθεση. Εγώ το βάζω και στα μαλλιά μου και πραγματικά μου φτιάχνει τη διάθεση, μου φτιάχνει τη μέρα. Έχουμε δύο ακόμη προϊόντα από την εταιρεία Messenian Spa και αυτά είναι η κρεμούλα ματιών και το κλασικό σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά. Να σας πω ότι τα προϊόντα της εταιρείας Messenian Spa δεν περιέχουν parabens, έχουν απίθανη μυρωδιά, είναι ελληνική εταιρεία και είναι και πάρα πολύ οικονομική. Κορίτσια μου, αυτά είχα να σας δείξω. Αυτό ήταν το βίντεο haul. Όπως βλέπετε, άδειασε όλο το ράφι. Μου φαίνεται πως από εδώ και στο εξής τα βίντεο haul θα σας τα κάνω εδώ. Θα μαζεύω όλα τα πράγματα που μου στέλνουν ή που αγοράζω και θα σας τα δείχνω ένα-ένα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να μην σας κούρασα. Είχα αρκετά έτσι πράγματα και να σας δείξω. Αλλά πιστεύω πως τέτοιου είδους βίντεο σας βοηθάνε και εσάς να δείτε τι κυκλοφορεί στην αγορά, ποια προϊόντα είναι σε έκπτωση. Όπως σας είπα, θα βρείτε ακριβώς από κάτω, οπότε ανοίξτε το description box όλα τα προϊόντα από αυτά που σας έδειξα, ό,τι μπορώ να βρω, για να τα βρείτε κι εσείς αν θέλετε κάποιο από αυτά. Αυτά από μένα, να περνάτε τέλεια και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με καινούριο βίντεο. Φιλάκια πολλά, γεια σας!